Κύριε Λακαφώση, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Είστε ο πραγματογνώμονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει βγάλει το πόρισμα το οποίο συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες και εδώ πέρα στο ραδιοφωνό μας και ουσιαστικά εντοπίσατε και την ουσία ξυλόλιο και θέλω λίγο να μας πείτε από την αρχή πέντε πράγματα για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τα συμπεράσματα του πόρισματός σας. Ναι. Το πόρισμα που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε με άλλους τέσσερις συναδέλφους μου τελικά και αυτό ξεκίνησε ως εξής. Όταν ο πρώτος εντολέας μου πριν πάρα πολύ καιρό, τις πρώτες μέρες, τρεις-τέσσερις μέρες μετά, όταν με διόρισε και μου είπε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έχει συμβεί, συνειδητοποίησα το μέγεθος του εγχειρήματος και κατάλαβα ότι μόνος μου δεν είναι εύκολο να φέρω εις πέρας μια ολόκληρη διερεύνηση, γιατί φαίνεται ότι κρατική σωστή διερεύνηση για τα τρένα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ανεξάρτητη Επιτροπή Διερευνήσεων Αεροπορικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα, που λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια με τον ακριβό Τσολάκη, τον θυμάστε ίσως σε όλα τα μεγάλα αεροπορικά ατυχήματα. Τώρα ο κ. Τσολάκης είναι επίτιμος πρόεδρος. Τώρα λόγω ηλικίας έχει αποσυρθεί, τα παρακολουθεί από μακριά. Είναι ο δάσκαλος όλων μας σε πάρα πολλά ζητήματα και τον μελετάμε. Τέλος πάντων, τα αεροπορικά ατυχήματα με κάποιο τρόπο αρκετά καλύτερο λειτουργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διερεύνησης. Διερευνώνται σωστά και καταλήγει κάποια διερεύνηση. Ναι. Αυτό το ίδιο όμως δεν το έχουμε στα υπόλοιπα. Στα σιδηροδρομικά ατυχήματα που τώρα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λίγο πίεση από την Ευρώπη φτιάχτηκε στα χαρτιά, υποτίθεται ένας φορέας που θα έπρεπε να τα διερευνά. Στην πράξη ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί, είναι ένα πρόσφατο πιδέλτα κάπως. Και τέλος πάντων, για να μην μπλεχτούμε πολύ, δεν υπάρχει πραγματική σωστή διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα με τη λογική την αεροπορική. Όπου όταν λέω αεροπορική λογική, σημαίνει ότι τα αεροπορικά, όπου μας έλεγε πάντα ο Τσολάκης, δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει, το ποιος φταίει και ποιος θα πάει στο δικαστήριο θα το βρουν οι δικηγόροι. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια του τι συνέβη, γιατί συνέβη και πώς δεν θα ξανασυμβεί. Πολύ λογικό. Προφανώς, το πόρισμα το δικό μας είναι εργαλείο μετά για το δικηγόρο και για τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι ο αυτοσκοπός. Εμείς δεν ξεκινάμε ποτέ να πούμε θέλω να βρω κάποιον ένοχο για να τον τιμωρήσω, για να πάει φυλακή. Αυτό είναι άλλον δουλειά. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διερεύνηση με την αεροπορική λογική, που σημαίνει ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάθε λεπτομέρεια, κάθε παράμετρο όλου αυτού του σύνθετου και περίεργου ατυχήματος. Μια παρένθεση κιόλας για να μην ξενίζω τον κόσμο, το λέμε ατύχημα γιατί ατύχημα είναι ο τεχνικός όρος. Προφανώς δυστύχημα έχει επικρατήσει να το λέμε στην καθομιλουμένη όταν χάνονται πολλοί άνθρωποι. Ο τεχνικός όρος όμως είναι ατύχημα. Οι επιτροπές όλες λέγονται Επιτροπές Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Μάλιστα. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ το λόγο, τον όρο ατύχημα καθαρά τεχνικά και μην νομίζει κανείς ότι δεν σέβομαι. Κατανοητό. Ή δεν εκτιμώ τι έχει συμβεί. Η διερεύνηση λοιπόν αυτού του ατυχήματος ξεκινήσαμε να ψάχνουμε κάθε παράμετρο. Όχι μόνο το ποιος πάτησε το κουμπί λάθος και ποιος έφταιγε που δεν τον είδε που τον πάτησε, αλλά από πού ξεκινάνε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν φτάσουμε σε ένα λάθος, το λάθος έρχεται μέσα από κακή εκπαίδευση, κακή επίβλεψη, κακή οργάνωση. Αν πάει κάποιος να δουλέψει σε μια καινούρια εταιρεία, σε μια καινούρια δουλειά, πάει την πρώτη μέρα, τον προσλαμβάνουν, μπαίνει στη δουλειά, πηγαίνει την άλλη μέρα και αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει από τους υπόλοιπους κουλτούρα και υπευθυνότητα εργασίας. Αν λοιπόν εσείς πάτε να δουλέψετε αύριο πρωί σε μια εταιρεία και είναι όλοι τυπικοί, τέλειοι, άψογοι, διαβάζουν, προσέχουν κτλ., αναγκαστικά θα κάνω και εγώ το γίνετε κι εσείς έτσι. Αν πάτε και είναι όλοι χήμα καθομιλουμένοι, πόσο να αντέξει κάποιος να είναι σωστός και τυπικός. Μετά τη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα παρασύρεται και αυτός από το χήμα των υπολείπων και ακολουθεί την κουλτούρα τη συνολική. Ο λαός λέει κοντά στο ξερό και έγινε και το χλωρό. Αυτό λέμε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε όλη αυτή την υπόθεση. Το αν οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με έναν τρόπο ο οποίος οδηγεί σε ασφαλείς μεταφορές ή σε επικίνδυνες μεταφορές. Και αυτά θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι θέματα που η αεροπορία, για παράδειγμα, τα έχει λύσει εδώ και χρόνια. Γιατί και τα αεροπλάνα
πέφτουν και τα πολεμικά αεροπλάνα, μάλιστα, που κάνουν πολλά και δύσκολα πράγματα, έχουν ένα λόγο παραπάνω να ρισκάρουν και να κινδυνεύουν. Και όμως, αυστηροποιώντας τις διαδικασίες, η πολεμική αεροπορία έχει φροντίσει να έχει όσο γίνεται λιγότερα. Και επίσης, κάθε ένα που συμβαίνει, από το παραμικρό συμβάν, μπορεί να σκάσει ένα λάστιχο στην προσγείωση ενός αεροπλάνου. Δεν λέμε δεν πειράζει, έσκασε. Πάμε παραπέρα. Το ψάχνουν και. Η αεροπορία γίνεται διερεύνηση αυτό το πράγμα. Γιατί έσκασε, τι έφταιξε. Ποιος παράγοντας οδήγησε σε αυτό. Και δημιουργούν καινούργιες δικλείδες ασφάλειας, έτσι. Γίνονται, ναι, γίνονται. Αυτό. Γιατί ο σκοπός είναι να μην ξανασυμβεί. Δεν είναι να πούμε, α, δεν πειράζει, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Άσο, τώρα είναι καλό παιδί αυτό. Όχι, πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα για να μην ξανασυμβούν. Αυτή είναι η αεροπορική λογική που βάζουμε κι εμείς σε όλη αυτή τη διερεύνηση. Γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε να ψάχνουμε κάθε μικρή παράμετρο. Και για να σας πάω γρήγορα στο τελικό ζητούμενο, μία από αυτές τις παραμέτρους είναι και η φωτιά. Γιατί από την πρώτη μέρα που είδαμε το βίντεο που κυκλοφόρησε στην τηλεόραση τότε στα μέσα, κάποιος το διέρευσε από κάπου, κάποιος το βρήκε κάπου, είδαμε ένα βίντεο εντυπωσιακό, το οποίο κάποιοι βιάστηκαν τις πρώτες μέρες να πούνε, εντάξει, φυσιολογικό είναι, έτσι γίνεται. Φυσιολογικό αν βλέπεις ταινίες στον κινηματογράφο και έχεις συνηθίσει το μάτι σου από τις εκρήξεις του Hollywood. Στην πραγματική ζωή όμως δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν συμβαίνουν αυτές οι εκρήξεις. Γίνονται. Θα σας πω, ας πούμε, από κάτι που είναι χαρακτηριστικό και το έχει δει ο κόσμος. Βλέπουμε αγώνες Φόρμουλα 1 στην τηλεόραση. Ναι. Και φεύγει ένα αυτοκίνητο με 250 χιλιόμετρα την ώρα και χτυπάει έξω. Δεν είδαμε ποτέ τεράστια λάμψη και φωτιά κτλ. Ποτέ. Και θα πει κάποιος, μα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Φόρμουλα 1 και δεν υπάρχει καύσιμο κτλ. Ναι, σωστά. Αλλά εδώ αντίστοιχα το τρένο, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλεκτρικό. Και τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους ήταν ηλεκτροκίνητα. Ήταν σαν τρόλεϊ με τις κεραίες, παίρνουν ρεύμα από πάνω, δεν έχουν πετρέλαιο, βενζίνη ή άλλο υγρό καύσιμο. Είναι ηλεκτρικά. Είναι λοιπόν σαν να λέμε ότι δύο ηλεκτρικά τρόλεϊ συγκρούστηκαν στον δρόμο και ξαφνικά έγινε μια τεράστια σφαίρα φωτιάς που έκαιγε επί 6-7 δευτερόλεπτα, 80 μέτρα διάμετρο. Από πού συνέβη αυτό, πώς έγινε, αν είναι ενεργειακό φαινόμενο, γιατί έχω ακούσει αρκετές ψευδοεπιστημονικές αναλύσεις τις πρώτες μέρες. Αν είναι λοιπόν η τεράστια ταχύτητα, η ενέργεια της κρούσης και κάτι τέτοια διάφορα. Να, η Φόρμουλα 1 λοιπόν είναι παράδειγμα. Τρέχει ένα αυτοκίνητο με 250 χιλιόμετρα την ώρα, χτυπάει στον τοίχο και δεν αναπτύσσεται λάμψη φωτιάς και πίεση των αερίων και τέτοια πράγματα, γιατί προφανώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Μετά είπανε πολύ γρήγορα κάποιες θεωρίες ότι έχει κάποια λάδια μέσα στους μετασχηματιστές για να ψύχονται, τέλος πάντων. Υπάρχει μια τέτοια θεωρία και κάποιοι βιάστηκαν να πούνε ότι εντάξει, αυτό είναι. Αυτό ήταν σε πόρισμα. Λοιπόν, αυτό ήταν σε πόρισμα. Κύριε Λακαφώση, αυτό το, ναι, το έλαιος σιλικόνης ήταν σε πόρισμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Σε πόρισμα. Αυτή, με εξήγηση, εντάξει, ότι ευθύνεται, ναι, το έλαιος σιλικόνης για τη φωτιά. Ναι. Εγώ λοιπόν θα πω ότι όταν η θεωρία συγκρούεται με την πραγματικότητα, πάντα κερδίζει η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και όλα τα πράγματα. Και θα σας θυμίσω και μια εκπομπή στην τηλεόραση πριν μερικά χρόνια, τους Mythbusters, που παίρνουν μια ιστορία και προσπαθούν να την κάνουν στην πράξη. Είναι μύθος ή πραγματικότητα. Για να το δούμε. Γίνεται αυτό που λέει η θεωρία. Γίνεται. Εμείς λοιπόν αυτό κάναμε. Εμείς κάναμε τους Mythbusters. Βρήκαμε το ίδιο το έλαιο των μετασχηματιστών, το ίδιο ακριβώς, γιατί κυκλοφορεί στην ελεύθερη αγορά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν είναι κατασκοπικό αυτό. Είναι εύκολο. Αν ξέρεις τι ψάχνεις, έχει ένα cash number και μια προδιαγραφή. Λες, θέλω ένα τέτοιο που να πληρεί αυτή την προδιαγραφή. Το παίρνεις λοιπόν και αρχίζεις να το δοκιμάζεις, να δεις αν καίγεται, αν τρίγνεται, αν κάνει εκνέφωση, αν σκάει, αν. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτών των δοκιμών των δικών μας, εμείς τα έχουμε σε κανένα δύο βιντεάκια που ίσως τα έχετε δει στο site μας, στο edapo.gr. Τα είδαμε. Είναι το site της Επιτροπής. Τα έχουμε ανεβάσει αυτά, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Εμείς πήραμε, κάνοντας τους Mythbusters, το συγκεκριμένο λάδι και το υποβάλαμε σε διάφορα βασανιστήρια να δούμε αν μπορεί να κάνει όλα αυτά που λέει η θεωρία. Η θεωρία λοιπόν στην πράξη μας δεν μας βγήκε με κάποιο τρόπο. Εάν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να πάρει αυτό το λάδι και να καταφέρει να το φέρει σε τέτοιες συνθήκες που να προκαλέσει αυτό το τεράστιο μανιτάρι φωτιάς και αυτή την τεράστια φωτιά, ας δοκιμάσει, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Στα βιντεάκια λοιπόν, τα οποία έχετε, κύριε Λακαφώση. Κάτι άλλο ψάχνουμε. Ναι, στα βιντεάκια τα οποία έχετε, να το μεταφέρω λίγο στους φίλους ακροατές. Ναι. Στα βιντεάκια, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα της εικόνας, όπως υπάρχει μια τηλεόραση για να το έχουμε δίπλα να παίζει το πλάνο.
τα βιντεάκια τα οποία έχετε δημιουργήσει. Σε ένα από αυτά έχετε ένα μπολάκι το οποίο έχει μέσα αυτό το έλαιο σιλικόνης. Έχετε ένα αναμένο σπίρτο, το πετάτε μέσα και εάν ήταν έφλεκτο, φανταζόμαστε όλοι ότι θα έπαιρνε φωτιά. Αυτό έσβησε. Επίσης έχετε δημιουργήσει ένα. Επίσης αυτό είναι στους 120 βαθμούς. Στους 120 βαθμούς, ναι. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έχουμε ζεστάνει ήδη στους 120 βαθμούς. Ο μετασχηματιστή κανονικά λειτουργεί 90 με 110. Εσείς πήγατε παραπάνω. Ζεστάναμε λοιπόν σε υψηλότερη θερμοκρασία. Σωστό. Δεν είναι κρύο για να πει κάποιο ότι δουλέψαμε. Επίσης αυτό το οποίο είπαν ότι με το σπρέι μπορεί να λειτουργήσει ως ανάφλεξη, να γίνει ανάφλεξη. Έχετε πάρει, το έχετε βάλει σε ένα ψεκαστήρι, ένα σπρέι τέλος πάντων που ψεκάζουν. Που μπορείς να το ψεκάσεις το έλαιο σιλικόνης πάνω σε ένα αναμένο κερί και αντί να αυξηθεί η φλόγα όπως έγινε στην περίπτωση της βενζίνης ή κάποιου άλλου διαλύματος, θα μας τα πείτε εσείς, το έλαιο σιλικόνης την έσβησε τη φωτιά, δεν την φούντωσε. Και είναι και αυτό που αυτό περιγράφεται. Να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό το έλαιο είναι το ασφαλέστερο που υπάρχει. Είναι κατηγορία K3, είναι η υψηλότερη δυνατή κατηγορία ασφαλείας και αυτός που σχεδίασε και κατασκεύασε αυτή τη μηχανή θα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα και ήξερε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να διαλέξει το καλύτερο δυνατό, το πιο ασφαλές που υπάρχει για να μην γίνει πιάνει φωτιά. Μάλιστα. Και τέλος πάντων το τελευταίο στοιχείο που θα πω σχετικά είναι ότι κάθε χημική ουσία έχει ένα δελτίο SDS, λέγεται Safety Data Sheet, που λέει όλα του τα χαρακτηριστικά. Και από αυτό προκύπτουν και οι περιορισμοί στις μεταφορές. Εάν λοιπόν κάτι είναι έφλεκτο ή τοξικό ή επικίνδυνο, ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται να το φορτώσουμε σε ένα απλό φορτηγό ή σε ένα απλό βιτίο. Πρέπει να μεταφερθεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας και το κάθε υλικό ανάλογα με την περίπτωσή του και με διαφορετικούς περιορισμούς. Το συγκεκριμένο λοιπόν το έλαιο σιλικόνης αυτό έχει ελεύθερη μεταφορά οδικώς. Τελείως ελεύθερη σε οποιαδήποτε ναυτική μεταφορά και είναι και τελείως ελεύθερο στις αεροπορικές μεταφορές. Στην IATA που είναι ο αεροπορικός φορέας και είναι φυσικά ο πιο αυστηρός από όλους, το συγκεκριμένο είναι ελεύθερο. Σημαίνει αυτό πρακτικά, παίρνεις ένα κοντέινερ με μπουκάλια με έλαιο σιλικόνης, τα πηγαίνεις στο κάργο του αεροπλάνου, τα φορτώνεις κανονικά, χωρίς τα παίρνεις το αεροπλάνο και τα πηγαίνεις σαν να κουβαλάς νερό από το βουνό. Άρα δεν θεωρείται επικίνδυνο σε τίποτα. Ναι. Άρα αυτό από μόνο του. Νομίζω ότι καλύπτει όλες αυτές τις συζητήσεις. Γιατί αν το υλικό αυτό ήταν έφλεκτο και μπορούσε να κάνει τέτοιο τεράστιο μανιτάρι, και μόνο οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα το δέχονταν στη μεταφορά του. Πριν να πάμε παρακάτω. Νομίζω, λοιπόν, τελειώνει, πριν να πάμε παρακάτω, δεν τελειώνει. Ξεκινάει κανονικά. Ναι. Γιατί αυτό το έλαιο σιλικόνης, ξαναλέω, παρουσιάζονταν σε πόρισμα, επίσημο πόρισμα, που δόθηκε και στους συγγενείς, ως αιτία της φωτιάς. Και αυτό. Αν αυτό δεν είναι. Θα το χαρακτηρίσω παραμύθι, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Από μόνο του είναι σκάνδαλο το ότι ως δικαιολογία της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε το έλαιο της σιλικόνης. Σε πόρισμα, ξαναλέω, και όχι σε κάποια καφενειακή συζήτηση. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Εντάξει, το λέω εγώ. Αυτό. Ναι. Αλλά. Πάμε παρακάτω. Στα υπόλοιπα ευρήματά σας. Εγώ μιλάω με τα facts, με αυτό που είναι. Αυτό πρέπει να κάνετε. Ως πραγματογνώμονας, αυτό. Πραγματογνώμονας, έτσι. Ναι, πώς θα τα ακούμε. Συνεχίστε. Αυτό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ και επίσης είχαμε από την πρώτη στιγμή την εκτίμηση που δυστυχώς πλέον έγινε βεβαιότητα. Είχαμε την εκτίμηση ότι από τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, κάποιοι θα είχαν σωθεί εάν δεν υπήρχε η φωτιά. Γιατί σίγουρα ήταν μια πολύ σφοδρή σύγκρουση που δεν άφηνε περιθώρια σε κάποιους να σωθούν. Κάποιοι σίγουρα από το χτύπημα και μόνο έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Όσο όμως πηγαίνουμε και λίγο προς τα πίσω στα βαγόνια του τρένου και αρχίζουμε και ψάχνουμε αυτά που κάηκαν, λέγαμε και από την αρχή ότι πιθανόν κάποιοι να έχασαν τη ζωή τους. Όχι από το χτύπημα, αλλά από τη φωτιά. Αυτό λοιπόν πλέον, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες της δικογραφίας και για ανθρώπινους λόγους και για τυπικούς, υπάρχει τουλάχιστον μία ιατροδικαστική έκθεση που επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. Ξέρουμε λοιπόν με ιατροδικαστικά δεδομένα ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος δυστυχώς έχασε τη ζωή του από τη φωτιά και εκτιμούμε ότι αυτό μπορεί να συνέβη και για κάποιους ακόμα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αν είχαμε
αν δεν είχαμε τη φωτιά, δεν θα είχαμε 57 θύματα. Θα είχαμε σίγουρα 56, όπως το λέει ο ιατροδικαστής. Ναι. Και μετά μπορεί να είχαμε 55, 54, 53, 52. Αρχίζει και κατεβαίνει λίγο το μέτρημα ανάλογα με το που θα καταλήξουμε μέσα από ενδείξεις και πιθανές αποδείξεις. Σίγουρα, ξαναλέω, πάρα πολλοί θα χάνονταν ούτως ή άλλως από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ναι. Στο πρώτο βαγόνι, για παράδειγμα, στις μηχανές εκεί μπροστά δεν υπήρχε περιθώριο επιβίωσης. Ότι όσοι ήταν στο πρώτο βαγόνι, προφανώς, έχασαν τη ζωή τους αμέσως, ακαριαία, από την πολύ σφοδρή σύγκρουση. Πιο πίσω όμως, εκεί που αρχίζει και τσακίζει το κηλικείο και απορροφά κινητική ενέργεια, κάποιοι στο πίσω μέρος του κηλικείου, στο Β2 και στο Β3, έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκεί, αν ψάξουμε, κάποιοι θα βρούμε σχετικό με τη φωτιά. Γι' αυτό και η συζήτηση αυτή για τη φωτιά, βέβαια, είναι σημαντική. Γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, τώρα και τι το ψάχνετε, και άμα δεν ήταν η φωτιά, αυτό έφταιγε. Δεν έφταιγε η φωτιά για τη σύγκρουση. Η φωτιά όμως δυστυχώς πήρε τουλάχιστον μία ανθρώπινη ζωή. Και το γιατί υπήρξε αυτή η φωτιά είναι ίδια αξία με τον έχει πάρει 50. Σαφώς. Έχει... σαφώς. Δεν γιατί, μετράμε. Γιατί, κύριε Λακαφώση, το γεγονός. Κύριε Λακαφώση, θυμίζω, ναι, όχι ότι το έχουμε ξεχάσει, ότι για... ήταν θέμα τύχης το ότι δεν έγινε μέσα στο τούνελ. Γιατί αν αυτή η φωτιά αυτό... είχε γίνει μέσα στο τούνελ. Αυτό ας μην το συζητήσουμε. Δεν έτσι, θέλω να σκέφτομαι έτσι, τι θα γινόταν. Ήταν μερικά μέτρα. Και δεν ήταν. Είναι δύο. Είναι δίπλα ακριβώς ήταν το. Η γέφυρα και το τούνελ της, του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, ναι, περνάει από πάνω, ναι, και αυτό θα ήταν αρκετό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και ένα-ενάμιση χιλιόμετρο πιο πάνω ήταν και το κανονικό τούνελ των Τεμπών, εκεί το μεγάλο, το σιδηροδρομικό, όπου εκεί πια θα ήταν πάρα πολύ σοβαρά, βέβαια, τα πράγματα. Αν βέβαια είχαμε βρεθεί μέσα στο τούνελ των Τεμπών, θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Και με τέτοια φωτιά. Είμαστε όμως και για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Αν για δύο δευτερόλεπτα είχε τύχει πιο πάνω η σύγκρουση και είχε παγιδευτεί όλο αυτό το πράγμα κάτω από το μικρό τούνελ της Εθνικής Οδού, και εκεί θα είχαμε σοβαρότερα προβλήματα, βέβαια, σίγουρα. Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτή η φωτιά, το ερώτημα παραμένει και νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε μία εξήγηση, είναι το πώς είχαμε αυτό το μανιτάρι, αυτή την ανάφλεξη. Ναι. Οριστική εξήγηση και επίσημη αυτή τη στιγμή δεν θα δώσω. Mm-hmm. Θα πω όμως ότι τα στοιχεία είναι ότι το έλαιο μετασχηματιστών δεν φαίνεται να επαρκεί για όλο αυτό το πράγμα και άρα πρέπει να ψάξουμε κάτι άλλο, πρώτον. Και δεύτερον, οι χημικές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους εντοπίζουν διάφορες ουσίες, τις οποίες βρήκαν μετά από αρκετό χρόνο κιόλας, θα πω. Και εδώ θα πω το εξής. Σίγουρα ο μηχανισμός ο κρατικός άργησε να ανησυχήσει. Δεν ξέρω και δεν θέλω να πω περισσότερα για το πώς και το γιατί της καθυστέρησης, αλλά καταλαβαίνω ότι πέρα από τα υπόλοιπα υπάρχει και μία καθυστέρηση λίγο φυσιολογική, με την έννοια του ότι την πρώτη μέρα όλοι νόμιζαν ότι είναι ένα απλό τροχαίο, ναι, σαν να τράκαραν δύο αυτοκίνητα σε λίγο πιο μεγάλο. Άργησαν να ανησυχήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ κάτι ακόμα πρέπει να ψάξουμε, γιατί αυτή η φωτιά δεν είναι φυσιολογική. Αυτή λοιπόν η καθυστέρηση έχει σχέση και με την καθυστέρηση της λήψης των δείγματων, γιατί τα δείγματα τελικά από το σημείο τα πήραμε όλοι μαζί, και εμείς που πήραμε, και εμείς κάναμε επίσημη αίτηση πλέον, όταν το είπαμε μέσω των δικηγόρων μας προφορικά, υπήρξε μια απάντηση τύπου ναι, εντάξει, θα δούμε. Mm-hmm. Επειδή το ναι, εντάξει, θα δούμε λίγο δεν μας έπεισε, το κάναμε και γραπτός, mm-hmm, και στη γραπτή αυτή αίτηση υπήρξε γραπτή πλέον απάντηση ότι ελάτε στις 29 του μήνα για αυτοψία στο χώρο και μαζί θα έρθει και κλιμάκιο της πυροσβεστικής και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ένα μήνα μετά. Και δείγματα από διάφορα σημεία. Ένα μήνα μετά. 29 μέρες μετά λοιπόν, ναι, αυτό. Σε αυτό λοιπόν είμαστε σε εισαγωγικά τυχεροί, γιατί κάποιες ουσίες κάπου φαίνεται να παγιδεύτηκαν και να μην εξατμίστηκαν. Mm-hmm. Μέσα σε μία λάσπη από λάδια, άκαυστα, σιλικόνης και χώματα και τέτοια πράγματα, βρέθηκαν κάποια ίχνη μιας ουσίας που δεν φαίνεται να δικαιολογείται η παρουσία της εκεί. Και αυτή η ουσία λοιπόν πρέπει τώρα να μας εξηγήσει η ανακριτική αρχή, γιατί είναι δουλειά της ανακριτικής αρχής να βρει πώς βρέθηκε αυτό το δείγμα. Αυτό το δείγμα δεν είναι δικό μας, είναι του Γενικού Κοινού του Κράτους. Εμείς απλά το
Το ζητήσαμε, το υποδείξαμε και το επισημαίνουμε. Αλλά δεν είναι δικό μας και άρα δεν αμφισβητείται. Δεν είναι ένα δικό μας εργαστήριο που μπορεί να μην μέτρησε σωστά ή ναι, να υπερβάλλει σε κάτι. Το Γενικό Σημείο του Κράτους λοιπόν λέει, βρίσκεται η τάδε χημική ουσία που είναι διαλύτης εδώ, εκεί και παραπέρα. Αυτό λοιπόν πρέπει η ανακριτική αρχή να το εξηγήσει με κάποιον τρόπο και να το διερευνήσει, αν το θεωρεί άξιο διερεύνησης. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν κάποιος από τους εμπλεκόμενους επίσημα να μας απαντήσει ότι αυτή η ουσία βρίσκεται εκεί για αυτό το λόγο και το διασταυρώσαμε από αυτό και αυτό το... από αυτή και αυτή την πηγή. Μιλάτε για την ουσία ξυλόλιο. Αυτό το στάδιο είμαστε. Μιλάτε για την ουσία ξυλόλιο. Ναι, είναι το ξυλόλιο που είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για άλλα πράγματα και δεν έχει καμία δουλειά σε ένα τρένο. Η οποία ουσία είναι έφλεκτη, είναι εξαιρετικά έφλεκτη και εξαιρετικά εκρηκτική. Ναι, αυτή σαν υλικό δικαιολογεί. Είναι μία, δεν είναι η μοναδική, αλλά είναι μία από τις ουσίες που δικαιολογούν συμπεριφορά αντίστοιχη με αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη. Ισχύει, κύριε Λακαφώση, ισχύει ότι το, όπως σε αντίθεση μάλλον με το έλαιο σιλικόνης, το οποίο έχει το χαρακτηρισμό ως απόλυτα ασφαλές και μπορεί να το μεταφέρεις σαν να μεταφέρεις ένα μπουκάλι νερό ή πολλά μπουκάλια νερό. Ισχύει ότι το ξυλόλιο στα χαρακτηριστικά του και στην τρόπο μεταφοράς του υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που λέει κρατήστε το μακριά. Από... σαφέστατα, απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά του για και, να μεταφέρει. Και από εκένωση ηλεκτρική και από εκένωση ηλεκτρικές, νομίζω υπάρχει και αυτός ο χαρακτηρισμός. Ναι, ούτως ή άλλως είναι επικίνδυνη από οτιδήποτε. Για να μεταφερθεί σε τρένο πρέπει να μπει σε ειδικό βαγόνι με δεξαμενή ασφαλείας, το οποίο μάλιστα δεν το βάζουμε και μπροστά ακριβώς για αυτό το λόγο. Πάντα αυτά τα βαγόνια με τις επικίνδυνες ουσίες τα βάζουν μετά το 4ο-5ο βαγόνι, να είναι προς το μέσο του σειρμού, να μην είναι εκτεθειμένα σε πιθανό εκτροχιασμό ή σύγκρουση, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί όπως να είναι μπροστά και χωρίς χαρτιά. Το γεγονός λοιπόν, ότι εσείς, ότι εσείς ένα μήνα μετά, 29 μέρες μετά, εντοπίσατε αυτό το εξαιρετικά έφλεκτο και φαντάζομαι ότι εφόσον ένα τέτοιο υλικό πάρει φωτιά θα εξανεμιστεί, θα γίνει καύση, πλήρης καύση. Το γεγονός ότι το εντοπίσατε σε κάποια σημεία, ξαναλέω, το είπατε και εσείς ότι το δείγμα ήταν από το κράτος επίσημο, δεν ήταν δικό σας. Σημαίνει ότι το εντοπίσατε ότι υπήρχε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό έμειναν κάποια ίχνη, γιατί άμα ήταν κάτι λίγο φαντάζομαι θα είχε... Ναι. Σε αυτό η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί ως προς την ποσότητα. Ναι. Η εκτίμηση, δηλαδή αν μιλάγαμε όχι με την επιστημονική ιδιότητα, η εκτίμηση είναι αυτή. Είναι ότι δεν μπορείς να έχεις λίγο, θα είναι πολύ για να το βρεις. Αυτό όμως είναι ποιοτική, δεν είναι επιστημονική πραγματικά απόδειξη. Όχι, εγώ αυτό κρατάω που... το ότι αυτό δεν έχει καμία αιτιολόγηση μέχρι τώρα προς το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Εγώ... Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε ίχνος, οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο ίχνος, ακόμα και ίχνη, γιατί έχουν βρεθεί της ίδιας ουσίας, δεν είναι μόνο το ένα δείγμα το οποίο έχει την πιο ξεκάθαρη εικόνα και δεν είναι και το μόνο που έχει βρεθεί. Έχει βρεθεί σε 3-4 διαφορετικά σημεία και σε κάποια άλλα έχει βρεθεί και σε μικρότερη ποσότητα ίσως, γιατί αναφέρεται ως ίχνη ξυλολίου. Το ίχνη ξυλολίου από το χώμα σημαίνει ότι μετά από όλο αυτόν τον καιρό εξατμίστηκε και από αυτό που εξατμίστηκε, ό,τι περίσσεψε, βρήκαμε ίχνη. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό συμπεραίνω. Δηλαδή, αν είχε γίνει άμεσα η έρευνα στο σημείο και όχι 29 μέρες μετά, προφανώς θα είχατε... Οπωσδήποτε, αυτό είναι κάτι που το λέμε εκ των υστέρων και καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα εκ των υστέρων είναι πιο εύκολο να τα πεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή όλη η υπόθεση, αν είχε αντιμετωπιστεί από την πρώτη στιγμή με άλλο τρόπο, καταλαβαίνω ότι δεν το κατάλαβαν και ότι δεν το σκέφτηκαν έτσι, αλλά όταν σκάσει μια βόμβα, ας πούμε, όταν γίνει μια τρομοκρατική ενέργεια, πηγαίνει αμέσως η ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που έχει πολύ καλά τεχνικά μέσα και εμπειρία για να λύσει τέτοια ζητήματα. Αλλά πρέπει να κληθεί η ΔΕΕ την επόμενη μέρα, μέσα στις πρώτες ώρες, για να πάει να βρει πρόσφατα στοιχεία και να τα αναλύσει με βάση το Πανευρωπαϊκό Αρχείο Δεδομένων, γιατί η ΔΕΕ είναι μέλος μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση δεδομένων
από οτιδήποτε εκρηκτικό ή έφλεκτο υλικό εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος Ευρώπης. Κρατάνε μια χημική ταυτότητα κάπου σε μια βάση δεδομένων και την κρατάνε για μελλοντική σύγκριση. Αν λοιπόν αύριο πρωί προκύψει μια καινούρια εκρηκτική ουσία ή μια άγνωστη έκρηξη κάπου σε μια αξιόπινη πράξη, η ΔΕΕ παίρνει το δείγμα, το δίνει στην Ευρωπαϊκή Αρχή που το συγκρίνει με οτιδήποτε άλλο και λέει αυτό έχει το ίδιο αποτύπωμα στις αναλύσεις μας με αυτή και αυτή και αυτή την ουσία που έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί και εκεί. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας τρόπος λοιπόν να διερευνήσεις τέτοια πράγματα δύσκολα. Κύριε Λακαφώση. Αυτό στην περίπτωση μας δεν έγινε γιατί δεν το κατάλαβαν ότι πρέπει να γίνει. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Όλες οι αναλύσεις λοιπόν τώρα είναι λίγο εκ των υστέρων και λίγο ό,τι μπορέσουμε. Εγώ, κύριε Λακαφώση, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να. Επειδή χρησιμοποιήσατε σαν παράδειγμα την Φόρμουλα 1 και επειδή είναι ένα από τα αθλήματα τα οποία αγαπώ και παρακολουθώ και εγώ και από τον αείμνηστο τον Άιτον Σένα και εκείνο το δραματικό Grand Prix της Ίμολα, το 1993, αν δεν κάνω λάθος. Ένα άλλο άθλημα το οποίο εγώ προσωπικά αγαπώ και παρακολουθώ είναι το τένις. Οπότε θα πω ότι εσείς έχετε ρίξει τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά και ότι έχει πολλή δουλειά. Να κάνει πλέον, έχουν πολλή δουλειά να κάνουν οι αρχές της χώρας, γιατί αυτά τα ευρήματα πρέπει να προκαλέσουν και έρευνα σωστή για να φτάσουν στο σημείο να μας πούνε οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια πώς και γιατί και τι έγινε και πώς βρέθηκε εκεί το ξυλόλιο, αν υπήρχε, σε τι ποσότητες και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι το μπαλάκι είναι στη δική τους πλευρά πλέον. Όπως ακριβώς το λέτε, εμείς έχουμε να πούμε το τεχνικό σκέλος. Εμείς δεν είμαστε ανακριτική αρχή, δεν θα πάμε εμείς να πάρουμε καταθέσεις, να ψάξουμε κάμερες, να ερευνήσουμε, να ψάξουμε. Αυτό πρέπει να τα κάνει αυτός που πρέπει, αυτός που είναι η δουλειά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.